Τελειώσαν αυτά τα στρατόπεδα μνημόνιο-ερμνημόνιο. Θα είναι το στρατόπεδο των πολυνομοσχεδίων και το στρατόπεδο των αντιπολυνομοσχεδίων. Αφού μνημόνια τελειώσανε. Αυτό να μου πεις. Τα μνημόνια δεν υπάρχουν. Πάντως, τα βαφτίσαμε πολυνομοσχέδια. Αυτό συζητάγαμε και λέω το εξής τώρα. Ο κύριος Τσίπρας τι ακριβώς θα καταργήσει. Τι να καταργήσει, θα καταργήσει. Το μνημόνιο. Ο κύριος Σαμαράς. Δεν έχουμε τέτοιο. Άλλο λέω. Αυτό λέω. Mm. Ποιο μνημόνιο θα καταργήσει. Το μνημόνιο νούμερο 2, το οποίο υπεγράφει ως μνημόνιο, μάλλον. Ως παράρτημα της Δανειακής, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί ο Κοσμάκης ακούει τον Τσίπρα και νομίζει ότι άλλο είναι το μνημόνιο, άλλο είναι η Δανειακή Σύμβαση. Το μνημόνιο είναι παράρτημα της Δανειακής Σύμβασης. Λοιπόν, το τελευταίο μνημόνιο, το νούμερο 2, που ψηφίστηκε ως τέτοιο, ως παράρτημα της Δανειακής Σύμβασης δηλαδή, και μετά ακολούσαν τα μεσοπρόθεσμα, πολυνομοσχέδια, ιστορίες, χαμός και όλα αυτά τα πράγματα, το 12. Λοιπόν, αυτό θα καταργήσει. Αυτό υλοποιήθηκε. Bye-bye. Τώρα, τι θα καταργήσει ακριβώς. Μα δεν έχει μείνει. Τα έχει καταργήσει όλα η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλη. Γι' αυτό λέω. Άρα λοιπόν, το να κάθεται και να μας λέει ότι θα καταργήσω εγώ το μνημόνιο, δεν λέει τίποτα. Ναι. Το πολυνομοσχέδιο θα το καταργήσει. Εντάξει. Δεν μας το είπε. Το εννοεί. Συνταγματική εκτροπή. Ναι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τι κάνουμε εδώ, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει, το να καταγγέλουμε, κοίταξε τώρα. Έχει γίνει λίγο αστείο το θέμα, γιατί το να καταγγέλει συνεχώς. 420 μνημονιακοί νόμοι. Ναι. Εκ των οποίων 12 είναι πολυνομοσχέδια. Πολυεργαλεία, ξέρετε, σου. Swiss knife, λοιπόν, που λένε. Από το Practiker τα αγοράζω. Μπορεί, δεν ξέρω. Κάνουμε και εμείς. Μπα είναι γύφτη. Ούτε καν. Γύφτη. Από το Lidl το παίρνω. Από ποιο, ναι, μάλιστα. Ξέρω, εντάξει. Λοιπόν. Γερμανικά να είναι και... Ναι, ναι, πάντα. Λοιπόν, από τη μια, από την άλλη, έχουμε το... της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ένα συνολικό πλαίσιο. Τώρα, το ενδιαφέρον ποιο είναι με το πολυνομοσχέδιο που λέμε. Πέρα από αυτά που έχουν υποθεί και λέγονται και που θα πούμε κι εμείς, μόλις το πάρουμε στα χέρια μας, γιατί ειλικρινά, αυτή τη στιγμή, ουδής γνωρίζει πέραν των συνταχτών, ναι, πέραν δηλαδή αυτών που δίνανε το χαρτάκι στο Στουρνάρα και το απίκυλε, ναι, 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 ως άλλος μαθητής 15 μελούς, για να θυμηθούμε και τον κύριο... ποιος το είπε, ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος για τον Τσίπρα. Α, γιατί μου φάνηκε και ο Βορύδης. Καλά, ο Βορύδης είναι στη Μεϊντάν τώρα. Β-Β, είναι και οι δύο, Β διαλογές. Είναι στη Μεϊντάν τώρα. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, που το λέω, που το έχω βάζει το χαρτάκι και το διάβαζε και μάζε συλλαβιστά για να μην του ξεφύγει τίποτα, καθότι δεν το έχει γράψει ο άνθρωπος. Ναι. Το έγραψε η ομάδα Reichenbach. Σας το λέω. Δεν έχει περάσει καν από Έλληνες αξιωματούχους. Πέρασε κατευθείαν από την ομάδα Reichenbach στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει τι ψηφίστηκε. Δεν ξέρει. Με εξαίρεση την ομάδα δηλαδή, που έστειλε τις τροπολογίες και όλα αυτά, διότι οι τροπολογίες δεν ελέγχτηκαν. Ψηφίζανε σαν βλαμμένα, σηκώνα το χέρι τους, χωρίς να ξέρει κανείς τι ψηφίζει, ούτε από αυτούς που ψηφίζανε. Λοιπόν, δεν υπήρχε χρόνος, δεν μπορούσε να... Το δεύτερο είναι, από το νομοσχέδιο που μπόρεσα να διαβάσω, το πρωτογενές, αυτό που δεν, ναι, μετά δεν τροποποιήθηκε, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση, είναι τόσο ασαφές, που μπορεί να ερμηνευτεί κατά το δοκούν από οποιαδήποτε ερμηνευτική εγκύκλιο στείλει το Υπουργείο. Δηλαδή, σου λέει για παράδειγμα, κινητοποίηση των έγκυων στοιχείων, των υπέγκυων στοιχείων των τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό? Ναι. Για πες μου. Άμα δεν το καταλαβαίνεις εσύ, εγώ δεν μπορώ να το πω. Απελευθέρωση κατασχέσεων πληστηριασμών, ναι, τι σημαίνει αυτό? Ναι. Δηλαδή, μάλιστα. Το νομοσχέδιο είναι γραμμένο έτσι, ώστε ο νόμος ουσιαστικά να είναι η ερμηνευτική εγκύκλιοι του Υπουργείου. Και όχι ο νόμος αυτός καθ' αυτός. Α, μετά θα παίξουμε δηλαδή σε ερμηνευτικέ εγκύκλιοι και θα βγάζει ο Υπουργός ό,τι θέλει όμως, ναι, ναι, επί της ουσίας. Ακριβώς. Δίνεται λευκό στην κυβέρνηση να νομοθετεί κατά το δοκούν, ναι, με ερμηνευτικέ εγκύκλιοι. Ναι. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Ναι. Το κατά πόσον υφίσταται πλέον το κοινοβούλιο, καλά, η διαδικασία νομοθέτησης, ακόμη και με αυτή τη γελιότητα που γίνεται κατά παράβαση συντάγματος, κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής, έτσι, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, γι' αυτό και θα τα συζητήσουμε και επί της ουσίας, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί για μένα το μεγάλο ζήτημα, δεν είναι μόνο τα εργασιακά ή τα υπόλοιπα, είναι το τραπεζικό. Ναι. Έτσι. Και το γεγονός ότι πλέον τόσο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
έλυσε τα χέρια του στο να χρηματοδοτεί τις συγχωνεύσεις ή τις μεταβιβάσεις mm-hmm. περιουσιακών στοιχείων από τράπεζα σε τράπεζα, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και το δεύτερο, γιατί το ΤΑΙΠΕΔ πλέον είναι ελεύθερο να δώσει την δημόσια περιουσία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, χωρίς καν να χρειαστεί η έγκριση της Βουλής. Ακριβώς. Έτσι. Αυτό το είδα και εγώ. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Πολλά τεράστια ζητήματα. Λέω, πάμε σε μια διαδικασία όπου δεν δεσμεύεται κανένας από τίποτα, πλήρης ασυλία. Ασυλία καταρχήν και έχουν και εξασφαλίσει και την ασυλία τους. Βεβαίως. Έτσι. Μα μου κάνει εντύπωση. Γνωρίζοντας ότι αυτά είναι εγκλήματα. Όχι. Γι' αυτό πρώτα προσπάθησαν να εξασφαλίσουν αυτό. Έχει την ασυλία. Έχει ενδιαφέρον, γιατί λέει τουλάχιστον όπως ήταν στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε. Να. Γιατί δεν ξέρουμε πώς έγινε όταν ψηφίστηκε. Δηλαδή, χάνει στα αυγά και το περιμένουν του στο ΦΕΚ να βγει. Και να εκεί να δούμε. Λοιπόν, όπου λέει ότι έχουν ασυλία όχι μόνο εναντί απιστίας ή άλλου κακουργήματος, αλλά και έναντι μεγάλης εθνικής ζημίας. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό ισοδυναμεί με μεσχάτη παρουσία. Μάλιστα. Δηλαδή, ένας οποιοδήποτε υπάλληλος αξιωματούχος διορισμένος από την κυβέρνηση μπορεί να διαπράττει εσχάτη προδοσία και να έχει ασυλία. Και, ναι. Και δεν μου λέτε οι δικαστές που είναι. Έχουν πάει για μπάνια. Περιμένω από το πλεώνασμα οι δικαστές. Αυτό, σωστά. Τώρα Δημήτρη. Έχουμε και το πλεώνασμα. Κάτσε να τα πούμε λίγο. Ευτυχώς με του δικαστές τώρα, γιατί. Ευτυχώς όμως. Περιμένουν το κατοστάρικο που θα πέσει από το πλεώνασμα. Ναι, γιατί τι είναι, ένα μπουρμπουάρ που θα πάρουν. Λοιπόν, εγώ είδα, επειδή είδα και δικαστές στην περιοδία μου στην Κρήτη, είδα οι δικαστές που θα δικάσουν αύριο άλλους δικαστές. Ναι. Αυτό είναι παρήγορο. Γιατί αυτούς τους δικαστές που είδα είναι και η ελπίδα ότι ο φυσικός δικαστής θα λειτουργήσει. Ακριβώς. Και θα λειτουργήσει εναντίον της ηγεσίας δικαιοσύνης, η οποία σήμερα είναι ταυτισμένη με τον δοσιλογισμό, όσο δεν ήταν ποτέ αυτή η ηγεσία της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Ποτέ δεν ήταν έτσι. Ναι. Τουλάχιστον είχαν το πρόσχημα και με τη Χούντα και με την παλιά κατοχή την ναζιστική, ότι τους βάζανε τον πιστόλι στο κόδαστο. Τούτη εδώ, τι λένε, τους βάλανε το κατοστάρικο στην τσέπη. Τι θα πούνε δηλαδή. Φαντάσου. Δηλαδή υπάρχει ένα θέμα εδώ. Αυτό που είπες τώρα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα και πρέπει να δικαστούν επί εσχάτη προδοσία αυτοί οι ανώτατοι δικαστικοί. Τουλάχιστον όσοι από αυτούς νομολόγησαν υπέρ, γιατί υπήρχαν και ορισμένοι έντιμοι, λίγοι, ναι, που καταψήφισαν, στάθηκαν στο ύψος τους, γνωμοδότησαν και βέβαια δεν ακούστηκαν ότι πράγματα είναι αυτά. Τι πράγματα είναι αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, εγώ διαπίστωσα ότι υπάρχουν και εισαγγελείς και δικαστές σε πρωτοβάθμια δικαίωμα. Βέβαια, στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Έτσι. Που είναι και πιο κοντά στο λαό. Γιατί είναι και πιο λαϊκοί δικαστές. Με αυτή την έννοια είναι λαϊκοί δικαστές. Μα αυτοί, κοίταξε να δεις, παραμένουν στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, διότι δεν παίρνουν πόντους με τις δικαστικές αποφάσεις που βγάζουν. Ναι, πάντως, έτσι. Και οπότε δεν ανεβαίνουν, επιμένουν εκεί. Πάντως, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να βρω εύκολα. Ιστορική αναλογία στη χώρα. Από την άλλη μεριά, μου κάνει φοβερή εντύπωση, πέρα από το γεγονός ότι αυτό που έγινε με τη Μόμφη, ναι, κατά τη γνώμη μου ήταν μια απέλπιδα προσπάθεια, ναι, κατά στη Βουλή. Στονάρα, ναι. Όχι κατά του Στονάρα, ήταν το εύσχημα, το πρόσχημα. Ναι. Αλλά να σταματήσει να η σταματήσει ψήφιση. Εγώ το θεωρώ από μόνο του δίκαιο να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, πρέπει να βρεις οποιοδήποτε, ακόμη και technicality που λένε οι Αγγλοσάξονες. Ναι, ναι, έτσι είναι. Για να φρενάρεις. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, έγινε μια ολόκληρη συζήτηση. Είναι πρόστιχο εκ μέρους του Κοινοβουλίου, εκ μέρους του Προεδρείου της Βουλής, το ότι αρνήθηκε αυτή την πρόταση Μόμφης. Δηλαδή, είναι πρόστιχο. Κατάφερες να τον ακούσεις στο Μεϊμαράκι, γιατί εσύ ήσουν εκείνη την ώρα. Το διάβασα. Διάβασα, γιατί εγώ το είδα και live. Είναι πρόστιχο. Επιβεβαίωσε το ρόλο του ως ranger της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αυτό ήταν μια ζωή. Αυτό ranger. Έσπαγε κεφάλια. Ή μάλλον έβαζε άλλους να σπάνε κεφάλια, γιατί αυτός, για να μην χρησιμοποιήσω τη γνωστή λαουζοπούλια έκφραση, ναι, βγήκε ο ψευτόμαγκας. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, μια ζωή αυτό το πρώτο ρόλο έβαλε. Θυμάσαι, γιατί ότι όταν πρωτοδιορίστηκε τη λέγαμε. Ναι, αυτός ήταν. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, είχαμε θυμίσει και στους νεότερους ποιος είναι ο κ. Μεϊμαράκη. Έτσι, μπράβο. Μου το κάναμε πρόεδρο της Βουλής. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί πέρα από τα τεχνικά ζητήματα που μπορούν να διαφωνούν οι συνταγματολόγοι όσο θέλουν. Να. Σε διαδικασίες κοινοβουλευτικές, η ερμηνεία του κανονισμού είναι πάντα υπέρ του αδύνατου. Δηλαδή,
ώστε να δοθεί, πάντα είναι πώς το λένε, η ερμηνεία ευρεία ή πώς να το πούμε, διασταλτική, να το πούμε τη σωστή έννοια, διασταλτική, ώστε να διευκολύνουν κοινωνικές διαδικασίες, όχι να αποκλείουν. Έτσι. Αυτό το πράγμα, το να αποκλείεις ή να κάνεις συσταλτικές ερμηνείες του κανονισμού της Βουλής, προσυδειάζει σε απολυταρχικές φασιστικού τύπου κυβερνήσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Σωστά. Πέρα από το γεγονός ότι για μένα η πρόθεση του κ. Τσίπρα και του κόμματός του ήταν για το Θεά Αθήνα. Ήταν για το Θεά Αθήνα. Γιατί για μένα το κάνεις αυτό, τους δημιουργείς 40.000 προβλήματα, θα μπορούσες και άλλα πράγματα να κάνεις με τον κανονισμό της Βουλής και όλα αυτά τα πράγματα, να κινήσεις και άλλες ιστορίες. Έτσι. Πώς να το πούμε, για να τεινάξεις τον αέρα τη διαδικασία. Γιατί έχεις και δικαίωμα να το κάνεις αυτό από τη στιγμή που σου φαίνεται το ίδιο πολυνομοσχέδιο. Μέσα σε 16 ώρες να το ψηφίσεις. Έτσι, έχεις κάθε πώς το λένε, κίνητρο να τεινάξεις στον αέρα τη διαδικασία. Και με στόχο να πας στην τελευταία φάση και να πεις αντίο σας, χαίρετε, εγώ απογορώ από τη Βουλή. Αν γουστάρετε, μείνετε εσείς να νομολογείτε μόνοι σας. Εγώ θα είμαι με τον κόσμο κάτω να ξεσηκωθεί, να σας πάρει και να σας σηκώσει, ή πάμε κατευθείαν σε εκλογές. Αλλά όπως μιλήσαμε με ένα στέλεχος του Γενικού Γραμματέα, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα, της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, και που βεβαίως αυτοδίκαια του είπαν κάποιοι φίλοι και συναγωνίστες που ήταν εκεί στο τραπέζι που βρεθήκαμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, ωραία, γιατί μένετε μέσα. Εδώ έχουν παραβιάσει, έχουν κάνει, τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Τι κάνετε εκεί μέσα, ας πούμε. Δεν κατάλαβες, του λέω, λέει. Μας είπε το εξής καταπληκτικό. Λέει, δεν κατάλαβες, με αυτόν τον τρόπο θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Λαβώνεται η κυβέρνηση να το πούμε, και έτσι θα πέσει. Μα ρε φίλε, αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Να πάμε σε πρόορες εκλογές, να το στείλουμε στον αγύριστο. Λοιπόν, είχε εξαφανιστεί. Κατάλαβε ότι είμαι βλακεία. Και μετά, εντάξει. Πάντως, πραγματικά, επειδή εγώ το είδα live, έβλεπα 2 μέρες τη συζήτηση, το είχα εκεί και έβλεπα τις τοποθετήσεις. Καταρχήν να πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές της αντιπολίτευσης εκ των πραγμάτων σηκώσανε το θέμα των τραπεζών. Έτσι, δηλαδή, είπαν ότι αυτό είναι το κύριο. Από την άλλη, ομολόγησαν και οι άνθρωποι ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν διαβάσει το νομοσχέδιο. Όχι, και να γίνει και καμία συζήτηση επί της ουσίας. Όποιος πει δεν μπορεί ότι να καταλαβαίνει τι λέει το νομοσχέδιο για τις τράπεζες. Ναι. 200 σελίδες τις πήραν οι βουλευτές το βράδυ να πάνε το πρωί να μιλήσουν. Είναι λέει ψέματα. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, το λέω γιατί ο περισσότερος κόσμος, εγώ θα το ξαναπώ, όταν γίνονται τέτοιες συζητήσεις στη Βουλή, παιδιά, υπάρχει ένα όπλο. Το κανάλι της Βουλής έχει μεγάλη σημασία να το παρακολουθεί ο απλός ο κόσμος, γιατί αυτό που εισπράττει μετά από τα κανάλια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα στη Βουλή. Είναι αποσπασματικό. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο να βλέπεις, γιατί βλέπεις πραγματικά και πώς τοποθετούνται έχει μεγάλη σημασία. Ακόμα και σήμερα που τους ξέρουμε και τι θέατρο παίζουν και τι γίνεται και όλη την υποκρισία. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να βλέπεις όλους τους βουλευτές της συμπολίτευσης να λένε το ίδιο ποίημα. Να μην αλλάζουν ούτε το και. Αυτό που τους είχε δώσει ο Μουρούτης, το λέγανε όλοι ακριβώς, παιδιά. Ένα χαρτί είχαν και λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλα έχουν τη σημασία τους, γιατί είναι πληροφόρηση και όπλο δικό μας, ας πούμε, έτσι. Για να καταλάβουμε ακριβώς. Εντάξει, εδώ έχουμε αντέξει τόσα και τόσα. Ο περισσότερος κόσμος χαμακώνεται αυτή την εποχή. Ναι, εντάξει. Και είναι ένα πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Αν αντέχει το δελτίο του Μέγκα, τότε η Βουλή δεν είναι τίποτα μπροστά του. Είναι παράδεισος. Όχι, όποτε έβλεπα τα στοιχεία ακροαματικότητας, το κανάλι της Βουλής έχει μεγαλύτερη ακροαματικότητα από το Μέγκα. Ναι, πρέπει, ναι, πρέπει πια. Όχι, όντως δηλαδή, έτσι είναι. Έβλεπα κάτι νούμερα που το πρόσφατα. Δεν τα είδα. Ναι. Και ο Αλαφούζος ακόμη πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά είναι ο Αλαφούζος. Τι λες, έχει πια. Ισία, δεν... Πώς το λένε, με τη μύτη που δεν είναι και μικρή. Ναι. Λοιπόν, σκαλίζει το χώμα. Τόσο χαμηλά. Τόσο χαμηλά, δεν το πιστεύω. Κρίμα, λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ. Παιδιά, άμα λυπάμαι, γελάω εγώ. Δεν ξέρετε, το κλαστικό. Τέλος πάντων. Είναι κλαυσολίπη, είναι έτσι. Είναι έτσι. Το θέμα είναι το εξής.
Που μας έσκασε σήμερα. Προλάβαμε τα χαστούκια από το πολυνομοσχέδιο. Ναι. Έχουν διαλυθεί εδώ όλοι οι κλάδοι. Δεν υπάρχουν πια εργασιακά, δεν υπάρχουν ασφαλιστικά, δεν υπάρχουν επικουρικά. Να σας πω ότι θα παιδί δείτε μου, ήδη. Η Ελλάδα δεν έχει φέτο. Δεν έχει γάλα. Δεν έχει αγροτικά προϊόντα. Δεν θα έχει φαρμακεία στο τέλος. Δεν έχει φαρμακεία. Δεν έχει μηχανικούς. Καθότι τους μηχανικούς θα τους παίρνουν του κολεγίου. Πάει, τελείωσε. Άντε τώρα να σου φτιάξουν σπίτι. Λοιπόν, εδώ τώρα ο Πέτρος από το Χαλάνδρη μου λέει. Μας ρωτάει, δεν θα μπορούσε λέει, να κάνει πρόταση Μομφής και κάποιο από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να σταματήσει η ψηφοφορία. Θα μπορούσε. Κατά βάση η Μομφή γίνεται μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση, αν δεν πάμε καλά. Αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να την κάνει. Δεν μπορεί να κάνει πρόταση Μομφής. Θα μπορούσε να συνηγορήσουν τα άλλα κόμματα στην πρόταση Μομφής. Mm. Μάλλον. Α, εδώ τώρα... Αλλά έχουμε την κυρία Παπαρίγα. Σε παρακαλώ. Έχουμε την κυρία Παπαρίγα. Ήταν εσκρό. Και αυτό το είδα live. Εκεί σπάς την τηλεόραση. Ξέρεις που είναι το θέμα. Παπαρίγα σπάς την τηλεόραση, έτσι. Είναι το θέμα. Εάν έφυγε η κυρία Παπαρίγα αυτή τη στιγμή, το Μάη μήνα, στις 15 Μάη, θα δοθεί η κρατική επιδότηση, ξέρετε, η δόση. Η δόση. Της κρατικής επιδότησης τα κόμματα. Έχουν και αυτή τις δόσεις τους. Εάν τώρα μπει καμιά ιστορία και όλα αυτά τα πράγματα και πάμε σε προώρες, πώς θα πάρει το μισθό της κυρία Παπαρίγα. Και το όλο το αφόγκατε. Τη αργομιστία των περιουσιών. Εκεί είναι όλο το ζήτημα. Θα μου πεις δεν μετράει αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετράει. Και αυτό θα μετράει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι αυτοί είναι αργόσχολοι. Και επειδή είναι αργόσχολοι, το πρώτο πράγμα που μετράνε είναι η καρέκλα και η ατιμιστία. Γι' αυτό και όλα ζεσκόνται και φεύγουν από τη Βουλή να προκαλέσουν πολιτική κρίση. Εγώ δεν λέω όσο και καλά θα πηγαίναμε στη ΣΕΜ. Εγώ του έχω ικανού, τον κύριο Καρούλια και τον κύριο Σαμαρό Βενιζέλο, να κρατήσουν τη Βουλή και να ψηφίζουν ό,τι γουστάρουν μόνοι του. Γι' αυτό και λέω ότι πας και δημιουργείς πολιτική κρίση. Πολιτική κρίση, αλλά σε αυτή την περίπτωση πλέον θα πρέπει να πας σε ευθεία αναμέτρηση με το καθεστώς και να βάλεις και πιο ριζοσπαστικά αιτήματα. Τι εννοώ ριζοσπαστικά? Ναι. Να βάλεις το ζήτημα της συνταγματικής νομιμότητας. Να βάλεις τα ζητήματα πραξικοπημάτων που έχουν γίνει. Αυτά που συστηματικά και με μέθοδο και με πρόθεση δεν θέτει κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σωστά.